σασμός. Ο άγραφος νόμος του σασμού στην Κρήτη ένωσε δύο οικογένειες δίνοντας τέλος σε διαφορές χρόνων. Και εκεί απάνω σκύψαμε όλοι περίπου τώρα 5-6 μήνες για να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο πώς μπορούμε να ενώσουμε και να κάνουμε το σασμό. Σασμός, σιάχνω, παύλα, φτιάχνω. Το Ιερό Μυστήριο της Βάπτισης για πρώτη φορά στα χρονικά μέσα στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 στην Αγιά Χανίων ήρθε σαν επιστέγασμα των προσπαθειών των λεγόμενων μεσητών με πρωτοστάτες τον Παπά Ανδρέα Κεφαλογιάννη από τα Ανόγια και τον Διευθυντή της Φυλακής Γιώργο Κονταξάκη. Η 7χρονη νεκταρία έγινε ο λόγος για να συμφιλειωθούν δύο οικογένειες, οι διαφορές των οποίων έχουν οδηγήσει δύο ανθρώπους στη φυλακή. Ευτυχώς αυτές οι διαφορές γεφυρώθηκαν, μπήκαν στη μέση οι μεσίτες και κάνανε αυτό που λέμε το σασμό και πλέον με τη βοήθεια και του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης της Αγιάς, του κυρίου Κονταξάκη, ο οποίος συνέβαλε και εκείνος τα μέγιστα και των μεσιτών, αυτές οι οικογένειες πλέον θα είναι μαζί. Το μυστήριο τελέστηκε χθες στον Ιερό Ναό Αγίου Ονυσίμου που βρίσκεται σε χώρο προαυλισμού των κρατουμένων του καταστήματος κράτησης. Πέντε νονοί, μεταξύ αυτών και ο διευθυντής του καταστήματος Γιώργος Κονταξάκης, έδωσαν στη νεοφώτιστη ευχές για υγεία και καλοτυχία. Είναι ένας φάρος. Ένας φάρος που θα σηματοδοτεί με τη λάμψη και με το φως το οποίο θα βγάζει την ενότητα την οποία χρειάζονται οι κοινωνίες. Και νομίζω ότι όταν θα μεγαλώσει θα καταλάβει ακριβώς τι της είπα, γιατί με είπε νονέ και δάκρυσα. Η βάφτιση της 7χρονης σηματοδοτεί το οριστικό τέλος κάθε πράξης αντιπαλότητας ή αντεκδίκησης. Και αυτό είναι κανόνας απαράβατος μετά την επίτευξη του σασμού. Αποτελεί πλέον ο κριτικός, ο άνθρωπος ο οποίος λύνει τις διαφορές του με τον διάλογο, δίνει τις διαφορές του σε κάθε περίπτωση, βρίσκοντας τη λύση όχι στο όπλο, αλλά στο λόγο. Μαζί με τις ευχές των πνευματικών της, η νεκταρία θα κουβαλάει μέσα της σαν φυλακτό, μια πράξη που δεν αποφάσισε η ίδια, καθόρισε όμως εν αγνία της το μέλλον δύο οικογενειών. Αυτές οι οικογένειες πλέον δώσανε την ευλογία στο παιδάκι τους και επομένως θα πορεύονται στο εξής χέρι-χέρι. Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται να εκδικαστεί αύριο η υπόθεση με αντιδίκους τον πατέρα και τον ονόπια της 7χρονης, έχοντας όμως μεσολαβήσει ο σασμός. Να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη. Γεια σας και σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας απόψε. Καλησπέρα, να είστε καλά. Εάν σας ζητούσα λοιπόν αρχικά να περιγράψετε με τρεις μόνο λέξεις τα συναισθήματά σας, τα δικά σας συναισθήματα, την ώρα του μυστήριου, ποιες θα ήταν αυτές, πατέρα Ανδρέα? Τέτοια μεγάλη χαρά δεν την έχω νιώσει στη ζωή μου. Πολύ φορτισμένος συναισθηματικά, γνωρίζοντας τα πράγματα και τις καταστάσεις, πώς ήταν και πώς εξελιχθήκαν, μόνο δέος και ρίγος μπορεί να σου συμβεί. Και ειδικά που έγινε σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο, αυτό το ιδιαίτερο μυστήριο. Πέρα όμως από το τελετουργικό, είχατε και ενεργό ρόλο στο σασμό, έτσι δεν είναι? Σε ενεργό ρόλο έχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να επικρατεί η ηρεμία και η τάξη στους ανθρώπους. Σίγουρα, επειδή όμως έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε εσάς, γι' αυτό σας θέτω το ερώτημα και για όσους γνωρίζουν πραγματικά, όλη αυτή είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Πάντα είναι χρονοβόρα, δεν υπάρχει εύκολο σασμός και κάθε σασμός έχει την ιδιαιτερότητά του. Για να ξέρουμε και ο κόσμος που μας ακούει ότι ο σασμός είναι ένα πολύ αρχαίο έθιμο που έχει κρατήσει όρθιες τις μικρές τοπικές ορεσίβιες κοινωνίες και πολλές φορές έχει αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικός από άλλους τρόπους επίλυσης διαφορών. Και θα μπορούσα βέβαια να πω ότι ο σασμός είναι η σημερινή διπλωματία, όπου ξεκινούν οι διπλωμάτες και οι διαμεσολαβητές για να επιλύουν σοβαρά θέματα ακόμα και μεταξύ των κρατών. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, πόσος χρόνος χρειάστηκε, πατέρα Ανδρέα, μέχρι να φτάσουμε στην αίσια έκβαση των πραγμάτων και το μυστήριο εν τέλει? Καταρχήν, η αρχή γίνεται με το να κάνει ένα βήμα πίσω η εμπλεκόμενη. Το οποίο το βήμα πίσω αυτό είναι μια θεία πράξη προς την ενότητα, για να πάρουν την ευκαιρία και τον χώρο οι μεσίτες που ασχολούνται για να έρθει η συγχώρηση. Όπως ήρθε χθες με τη συντεχνιά. Περίπου 1,5 χρόνο.
Υπήρχαν ενστάσεις, υπήρχαν φόβοι καθ' όλη αυτή τη διαδικασία. Φόβοι που εξέφραζαν ενδεχομένως τα μέλη των δύο οικογενειών μέχρι να πιστούν. Όχι. Και να σου το εξηγήσω το όχι, γιατί ήμουν απόλυτος στο όχι. Τη στιγμή που μπαίνουν στη μέση οι μεσίτες, οι ανθρώποι κρατάνε χατήρια. Όταν λοιπόν μπουν στη μέση οι μεσίτες και τους δέχονται και οι μεν και οι δε, σταματάει κάθε εχθροπραξία και πλέον ακούνε τους μεσίτες. Αυτό είναι το λεγόμενο χατήρι που υπάρχει στην Κρήτη. Κάνουν το χατήρι των μεσιτών, των κουμπάρων, των φίλων, των συγγενών, αυτοί που μπαίνουν στη μέση για να επέλθει η ηρεμία. Αυτό είναι το βήμα το πίσω που είπα προηγουμένως. Είναι ο σασμός ικανός να συμφιλειώσει ακόμη και οικογένειες στις οποίες η αντιπαλότητα δεν περιορίζεται σε μία αντιδική, αλλά έχει χυθεί αίμα? Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, από όσο γνωρίζουμε, δεν είχε υπάρξει θύμα, δεν είχε υπάρξει νεκρός. Και αυτό σίγουρα κάνει τα πράγματα πάντα λίγο πιο εύκολα. Σε σοβαρές περιπτώσεις έχθρας μεταξύ οικογενειών, σε βεντέτες, υπάρχει αυτό το περιθώριο της συμφιλίωσης? Πάντα υπάρχει το περιθώριο της συμφιλίωσης όταν υπάρχει, όταν γίνει με υπομονή, με επιμονή, με αγάπη και με προσευχή. Όλα γίνονται. Γι' αυτό είπα ότι ο κάθε σασμός έχει την ιδιαιτερότητά του. Η κάθε υπόθεση που επιλύσετε έχει τον βαθμό, τον αναλογικό βαθμό δυσκολίας. Λοιπόν, και πριν σας αποχαιρετήσουμε, ένα μήνυμα θα ήθελα από εσάς στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Θα πω ένα μήνυμα αυτό που ένιωσα στον ιδιαίτερο χώρο που βρεθήκαμε, ότι εκεί πέρα που μπήκα μέσα εγώ ανατρίχιασα, λέω «Θεέ μου, κοίτα γίνεται, πάει πέρα». Εκεί λοιπόν είναι ανθρώποι οι οποίοι θα πρέπει να αντέξουν. Είναι το μήνυμα που περνάει δηλαδή και αυτή η βάφτιση, να αντέξουν οι ανθρώποι και να προσπαθήσουν να ενταχθούν μετά στην ελεύθερη κοινωνία. Και ότι το μήνυμα που μας επέρασε εμάς η βάφτιση, αυτό που εισπράξαμε εμείς, είναι ότι όλοι οι ανθρώποι στη γη δεν μπορούμε να έχουμε ούτε την ψυχική μας υγεία, ούτε τη συναισθηματική μας υγεία, αν μας ελείπει η ομόνοια, η τάξη, η λογική, η σύμπνοια και η αγάπη. Φεύγοντας λοιπόν από το κατάστημα όλοι μας, από εκεί πέρα, αναγνωρίζουμε την αξία της προσευχής, της αγάπης και πάνω απ' όλα της συγχώρεσης. Μία λέξη που δυστυχώς πάμε να την εξαλείψουμε από το λεξιλόγιό μας. Με συγχωρείς, σε συγχωρώ και τελειώνουν όλα. Έχετε πολύ δίκιο και θα κρατήσουμε αυτά τα λόγια σας στο κλείσιμο. Πολύτιμα, σας ευχαριστούμε θερμά εκ νέου που ήσασταν κοντά μας απόψε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.